Χορηγό εκπομπή Γεωλίχ ΕΠΕ. Εξειδικευμένα γεωργικά προϊόντα και εφαρμογή νέων τεχνολογιών. Για κτηνοτρόφους που σέβονται την πρώτη ύλη, τη διαδικασία παραγωγής και το τελικό προϊόν. Για εμπόρους και ιδιώτες που δίνουν σημασία στην όλη παραγωγική διαδικασία. Για ποιοτική τροφή που χαρίζει ακόμη πιο ποιοτική ζωή. Αγροζωή, πρότυπη βιομηχανία ζωοτροφών. Ποιοτικές τροφές, πλήρως προσαρμοσμένες στις ανάγκες του κάθε ζώου για τη μεγιστοποίηση της απόδοσής του. Λιπάσματα και αγροκτηνοτροφικά είδη. Προϊόντα από καταρτισμένου επιστήμονες με εγγύηση Ποιότητα, χημικέ αναλύσει και διαπίστευση από Ερευνητικό Κέντρο. Αγροζωή. Δωρεάν παράδοση σε όλη τη Λέσβο. Όλα όσα ψάχνετε, τα βρήκατε στον Κοτσόβολο Μητηλίνη. Με χιλιάδε προϊόντα κορυφαία τεχνολογία και οικιακέ συσκευέ σε μοναδικέ τιμέ. Σε περιμένουμε για την απόλυτη εμπειρία αγορών σε έναν ακόμα μεγαλύτερο, υπερσύγχρονο χώρο με service corner για άμεση επισκευή του smartphone, laptop ή tablet σου σε μία ώρα με την υπηρεσία Fix Go. Θα μα βρει σε Ελευθερίου Βενεζέλου 6 και στο 22510-54940. Κοτσόβολο. Γεια σα, αγαπητοί φίλοι σήμερα πάλι με τα μυστικά της γης θα σας δώσουμε επίκαιρε συμβουλές για αυτή την εποχή για τα φυτά μας. Πολλοί μας παραπονούνται τον τελευταίο καιρό ότι στα ξινά τους, πορτοκαλιές και στις κυρίως, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις και στις λεμονιές, παρουσιάζεται το φαινόμενο του σκασίματος. Η φλούδα σκάει, το εσωτερικό μεγαλώνει πιο πολύ από ε, το εξωτερικό που είναι η φλούδα, δεν αντέχει αυτό το μεγάλο με το εξωτερικό, το μεγάλο με το εσωτερικό και έτσι έχουμε το σκάσιμο. Ε, το σκάσιμο έχει πολλές αιτίες και είναι μια δύσκολη περίπτωση σε πολλές ειδικέ συνθήκες. Έτσι εξαρτάται από πολλούς παράγοντες και ο καλλιεργητής θα πρέπει να πάρει αρκετά σύνθετα μέτρα για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα του σκασίματος. Να δούμε λοιπόν τις αιτίες που οφείλεται το σκάσιμο και πώς μπορούμε και τι μέτρα μπορούμε να πάρουμε για κάθε αιτία που προκαλεί το σκάσιμο. Πρώτα και κύρια, το πότισμα. Το πότισμα δεν πρέπει να είναι άναρχο, να μην είναι όποτε το θυμόμαστε, αλλά να υπάρχει μια σχετικά καλή υγρασία στο χώμα. Τα ξινά είναι επιφανειακή η ρίζα τους, είναι επιπολεόριζα δηλαδή, και έχουν μεγάλη ευαισθησία στην έλλειψη υγρασίας. Έτσι παρουσιάζουν σοκάρισμα αν λείπει η υγρασία στο επιφανειακό τους τμήμα, το εδάφους. Άρα χρειάζεται μικρά και τακτικά ποτίσματα. Ε, αν είναι το έδαφος βαρύ, πιθανόν να χρειάζεται όχι παραμέρα μέρα ή ανά τρεις μέρες ή αυτή την εβδομάδα ή αυτή την εποχή ανά πέντε μέρες, αλλά να χρειάζεται πιο αραιά ποτίσματα. Στα ελαφρά εδάφη έχουμε αντίστοιχα πιο γρήγορα ποτίσματα. Και οι ποσότητες νερού δεν πρέπει να είναι υπερβολικές, γιατί δημιουργούν ανάπτυξη ασθενειών και όχι μόνον ξεπλένουν το έδαφος από θρεπτικά συστατικά και δημιουργούν και ασφυξία στο ριζικό σύστημα, άρα σοκάρισμα στο φυτό με την υπερβολική υγρασία. Αλλά λίγο να κρατάμε τις μεγάλες ποσότητες νερού τόσο όσο χρειάζεται να ποτιστεί μέχρι ένα βάθος γύρω στους 15 με 25 πόντους ανάλογα με τον τύπο του εδάφους στο έδαφος. Έτσι λοιπόν θα πρέπει αυτό να είναι κάπως σταθερό. Θα μεταβάλλεται το πότισμά μας αν έχουμε βροχές. Αν έχουμε υπερβολικές θερμοκρασίες, υψηλές θερμοκρασίες, θα πρέπει να κάνουμε και εκεί ε, συμπληρωματικά ποτίσματα, ενδιάμεσα ποτίσματα. Έτσι λοιπόν ο ρυθμός ποτίσματος πρέπει να ακολουθεί την υγρασία που υπάρχει στο έδαφος, στο ριζικό σύστημα των φυτών. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να κάνουμε ε, λάθη στα ποτίσματα και πρέπει να το μεταβάλλουμε. Πολλοί σε αυλές έχουν προγραμματιστές ποτίσματος που είναι αυτόματο ποτίσμα και ποτίζει μόνο του. Μια φορά ξέρω εγώ κάθε δύο μέρες το βάζουν μισή ώρα και ποτίζει. Αυτό πολλές φορές μπορεί να αλλάξει αν έχουμε κάψουνες ή αν έχουμε έδαφος το οποίο έχει μεγάλη συνεκτικότητα και κρατάει το νερό μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Εκεί θα πρέπει να αλλάζει το πρόγραμμα ανάλογα με την περίοδο. Όπως και σε βροχή όπως είπαμε. Φυσικά ε, το βασικό, η βασική αιτία που είναι το πότισμα, που το σκάσιμο δεν είναι μόνο στα ξινά, είναι και στις ροδιές, που έχει και άλλες αιτίες η ροδιά εκτός από το πότισμα, αλλά θα τα πούμε όλα μαζί για να καταλάβετε του μηχανισμούς. Έτσι βοηθάμε να έχει μια καλή υγρασιακή κατάσταση το έδαφος με το πότισμά μας, να μην δημιουργούνται ελλείψεις και να μην υπάρχουν περίοδοι ξηρασίας μεγάλε που δημιουργούν σοβαρό πρόβλημα σου και ευνοούν πάρα πολύ εύκολα τα σκασίματα στου καρπούς. Επίση, οι ασθένειε στου φλοιού μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα σκασίματο. Έτσι, μύκητε ή βακτήρια τα οποία προσβάλλανε τη φλούδα των καρπών και που μπορεί να δημιουργήσουν σχισμέ, ιδιαίτερα κοντά στο κοτσάνι ή στον οφαλό, θα πρέπει να ε, ξέρετε ότι ευνοείται το σκάσιμο σε κάποιο ε, όταν έχουμε τέτοια μικρές προσβολές και που οφείλεται και σε άλλες αιτίες που θα σας αναπτύξουμε παρακάτω. Έτσι λοιπόν προσοχή λίγο και στις ασθένειες φλοιού. Αν βλέπουμε στίγματα τα οποία προκαλούν καφετιά ή μαυριδερά, τα οποία προκαλούν μικρά σκασίματα θα πρέπει με τη βοήθεια του γεωπόνου να παίρνουμε το κατάλληλο σκεύασμα για την αντιμετώπιση αυτών των ασθενειών. Η διαφορά θερμοκρασίας μέρας και νύχτας, και αυτό μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα, κυρίως με την βοήθεια ξηρών ανέμων, οι ψηλές θερμοκρασίες και ψηλέ θερμοκρασίες στις μεσημερινέ ώρες μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα ε, σκασιμάτων. Έτσι χρειάζεται εκεί να αριθμίσουμε αυτό το, το επίπεδο προσβολής, αυτόν τον παράγοντα προσβολής, με ε, διάφορα σκευάσματα που δίνουν αντοχή στο φυτό, Όσον αφορά την υψηλή θερμοκρασία κυρίω, αλλά και τι διαφορέ θερμοκρασίας μέρα και νύχτα, τέτοια σκευάσματα είναι οι διάφοροι δύο που βοηθούν στην αντοχή των φυτών περισσότερο και στι διαφορέ θερμοκρασίας αλλά και σε άλλου παράγοντε. Ένα τρίτο παράγοντα που επηρεάζει το σκάσιμο είναι οι ποικιλίε οι ποικιλίε οι οποίες προκαλούν ομφαλό στο πίσω μέρος του καρπού είναι πολύ πιο ευαίσθητα αυτά τα φρούτα στην, ε, στο σκάσιμο. Άρα τα ομφαλοφόρα που συνήθως είναι οι, τα μέρλιν, τα πορτοκάλια, οι ποικιλίε όπως είναι η ναβελίνα, η Νιουχολ και αυτές οι ποικιλίε που έχουν ομφαλό γενικά είναι πιο ευάλωτες στα σκασίματα και αν υπάρχουν και άλλοι παράγοντες δημιουργούν μεγαλύτερο πρόβλημα σκασίματος. Το τέταρτο και ίσως από τα σπουδαιότερα ε, παράγοντες είναι τα θρεπτικά στοιχεία. Αν υπάρχουν ελλείψεις κάποιων θρεπτικών στοιχείων μπορεί να δημιουργηθούν σκασίματα. Κυρίως τα συστατικά αυτά που παίζουν ρόλο στην σωστή ανάπτυξη της φλούδας του καρπού αλλά και στην ελαστικοποίηση της φλούδας είναι το κάλιο, είναι το ασβέστιο, είναι ο φόσφορος, είναι το βόρειο και σε μερικές περιπτώσεις και ο ψευδάργυρος. Αυτά τα στοιχεία, ένα από αυτά ή κάποια από αυτά ή και όλα αυτά, αν λείπουν, τα φυτά είναι επιρρεπή στο να σκάσουν τους καρπούς τους. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να κρατάμε σε μια καλή θρεπτική κατάσταση τα φυτά μας, να προτιμούμε να ρίχνουμε σύνθετα λιπάσματα και όσοι είναι καλλιεργητέ και έχουν αναλύσει εδάφου ή αναλύσει φύλων, σε συνεργασία με το γεωπόνο του, με το γεωπόνο που προμηθεύονται τα σκευάσματα, θα πρέπει να παίρνουν σκευάσματα που να καλύπτουν αυτέ τι ελλείψει των στοιχείων. Και κυρίω είναι αυτά που σα είπαμε, κυρίω από τώρα και πέρα, για να δώσουμε λίγο και νοστιμιά καλύτερη, ψεκάζουμε κάποια στοιχεία, κυρίω με βάση ε, σκευάσματα με βάση το κάλιο τα ψεκάζουμε και δημιουργούμε έτσι καλύτερες συνθήκες στο να αυξηθούν περισσότερο τα ζάχαρα μέσα στο, ε, στους καρπούς και να μην έχουμε ξινούς καρπούς και ανώριμους καρπούς. Να, να πούμε εδώ κάποια στοιχεία που επηρεάζουν περισσότερο τη ροδιά είναι το βόρειο, το κάλιο και ο ψευδάργυρος και σε λιγότερο βαθμό ο φόσφορος, ο χαλκός και ε, το, α, το ασβέστιο. Θα πρέπει και εδώ οι καλλιεργητές να πάρουν μέτρα και για τις ροδιέ. Συν όλα τα μέτρα που παίρνουμε για όλα τα άλλα. Ε, σίγουρα ε, οι πιο συνηθισμένες περιπτώσεις για ε, σκασίματα είναι εκεί που υπάρχουν ελλείψεις θρεπτικών συστατικών, εκεί που υπάρχουν ακανόνιστα ποτίσματα και εκεί που υπάρχουν ε, ε, εγκατάλειψη των φυτών, δεν δίνεται αντοχή στα φυτά, με σκευάσματα βιοδιαγέρτες για να αντέχουν στα στρεσαρίσματα και τις μεταβολές τις θερμικές και τις υγρασιακές και των ασθενειών των βιτών. Έτσι χρειάζεται μια καλή, έναν καλό συντονισμό με πολλά πράγματα για να μειώσουμε τα σκασίματα και να το έχουμε υπόψη μας αυτό να το εντάξουμε σε ένα πρόγραμμα και για την επόμενη χρονιά από σχετικά νωρί. Ένα άλλο πράγμα που έχουμε στα ξινά αυτή την εποχή είναι η μήγα Μεσογείου. Η μήγα Μεσογείου είναι ο πιο επικίνδυνος εχθρός αυτή την εποχή που οι πληθυσμοί όσο μειώνονται οι θερμοκρασίες αυξάνονται ε, και θα δημιουργήσουν σοβαρό πρόβλημα στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να κάνουμε επεμβάσεις για τη Μήγα Μεσογείου. Η Μήγα Μεσογείου δημιουργεί σπάνω στη φλούδα μια κίτρινη αρχική κοιλίδα όπου είναι από ε, εκεί αφήνει το αυγό τους η μήγα όταν κάνει το τρύπημα με τον νοοθέτη το αυγό αναπτύσσεται μέσα στο φλοιό και προχωράει μέσα στη σάρκα του καρπού και δημιουργεί πλέον στοές όπου τρώει μέσα στον καρπό και αναπτύσσει και τοξίνες αφήνει και αναπτύσσει και δευτερογενείς μολύνσεις ιδιαίτερα με την τρύπα εξόδου που κάνει από τα φρούτα. Η μήγα Μεσογείου αναπτύσσεται με μεγάλου ρυθμού, όπω και ο Δάκο, είναι ξαδερφάκι του Δάκου ουσιαστικά, ανήκουν στην ίδια κατηγορία εντόμων, στα δίπτερα. Έτσι, αναπτύσσεται με μεγάλου ρυθμού και σε σύντομο χρονικό διάστημα, μπορεί σε 15-20 μέρε, άντε ένα μήνα, ανάλογα με τι καιρικέ συνθήκε, να ολοκληρώνει μία Μέγα Μεσογείο, να ολοκληρώνει έναν κύκλο και να γίνονται μέχρι και 200 σημείε Μεσογείου. Καταλαβαίνετε ότι οι πληθυσμοί μπορεί να είναι μεγάλοι μετά από μία, δύο και τρει γενιέ. Άρα θα πρέπει ο καλλιεργητή να πάρει μέτρα. Καλό θα είναι να μην χρησιμοποιεί αποκλειστικά και μόνο, ό,τι όχι είναι σοβαρό λάθο, τι παγίδε οι οποίε κολλάνε απάνω τα έντομα, τι γνωστέ κίτρινε παγίδε, εντομοπαγίδε, αλλά να προτιμάει παγίδες οι οποίε είναι εγκλωβίζουν τη μήγα Μεσογείου στο εσωτερικό της και δημιουργούν καλύτερες συνθήκες στο να μην καταστρέφουμε και τα ωφέλιμα έντομα με τις παγίδες που έχουν κόλλα. Είναι οι παγίδες αυτές έχουν καλή προσελκυστικότητα, μπορεί να προσκαλέσουν τη μύγα μεσογείου μέσα στην παγίδα, ακόμα και αν δίπλα τους υπάρχουν φρούτα όρημα, άρα και αρωματικά, έχουν μεγάλη περίοδο δράσης, μπορεί να ξεπεράσει και τους 6 μήνες. Οι παγίδες αυτές λοιπόν καλό θα είναι να τις βάζουμε από πολύ νωρί, γιατί μπορεί να τρώνε και διάφορες μελιτώδεις ουσίες πριν κάνουν Άρα και ένα και δύο μήνες πριν πάρουν χρώματα φρούτα μας θα πρέπει να βάζουμε τέτοιου είδους παγίδες οι οποίες είναι πολύ αποτελεσματικές. Αν στις παγίδες έχουμε πολλές μύγες Μεσογείου καλό θα είναι να πάρουμε έξτρα μέτρα με δολωματικό ψεκασμό δηλαδή δόλωμα και φάρμακο σε μια φιλοσιά του φυτού εσωτερική που δεν υπάρχει καρπός για να μην αφήσουμε υπολείμματα από το φυτοφάρμακο. Έτσι λοιπόν με αυτόν τον τρόπο κάνουμε συμπληρωματικέ ενισχυτικέ παρεμβάσεις με τους δολοματικούς ψεκασμούς απέναντι στις παγίδες. Αυτή την εποχή που έχουμε μαζέψει από τα φρούτα μας τους καρπούς, τα φρούτα μας από τους καρπούς, θα πρέπει να κάνουμε οπωσδήποτε και μετασηλεκτικούς χειρισμούς. Κυρίω στα μπέλια, σε κάποια πρώιμα ε, φρούτα, σε μήλα ή σε όψιμα φρούτα ή και σε κηδόνια που μπορεί να ακολουθήσουν ή και σε ροδιές που μπορούμε να ακολουθήσουμε μετά, δεν τα αφήνουμε τα, φρούτα, τα δέντρα μας, τα φρουτόδεντρά μας στην τύχη τους, αλλά αφαιρούμε τις ασθένειες με τοπικά μικρά κλαδέματα και κάνουμε ψεκασμό και ριζοπότσμα με λιπάσματα, κυρίως ισορροπημένα ή καλλιούχα, ε, χρησιμοποιώντας πάντοτε και κάποιον διαγέρτη, κυρίως αμινοξέα. Για να προετοιμάσουμε την, τους αποθήκες του δέντρου για το επόμενο χρονικό διάστημα, το χειμώνα και τις αρχές της άνοιξης, για να κάνουν την ανθοφορία, γιατί τότε δεν θα είναι κατάλληλε οι συνθήκες να παίρνουν θρεπτικά συστατικά από το έδαφος, άρα θα πρέπει να τα έχουν μέσα στο σώμα τους, άρα εμείς πρέπει αυτή την εποχή να τα προσθέσουμε για να τα αποθηκεύσουν αυτή την εποχή. Έτσι λοιπόν ε, ισορροπημένα ή καλλιούχα λιπάσματα, ψεκασμός και ριζοπότισμα και φυσικά μπορούμε να συνδυάσουμε αυτά τα σκευάσματα ε, με σκευάσματα φυτοπροστασίας για κάποια ασθένεια που υπάρχει ακόμα επάνω στα δέντρα μας. Κάνοντας τέτοιου είδους μετασηλεκτικές επεμβάσεις μειώνουμε πάρα πολύ τους πληθυσμούς της επόμενης, των προσβολών της επόμενης χρονιάς και δημιουργούμε πολύ καλύτερες συνθήκες καλύτερης ανθοφορίας και καρπόδεσης για, την, για του χρόνου. Μην ξεχνάτε ότι τα φυτά πρέπει να τα αγαπάμε όλο το χρόνο και όχι μόνο όταν έχουν τα φρούτα επάνω τους, για να μην ε, έχουν πρόβλημα στην κανονική διαδικασία της αναπαραγωγής των φρούτων. Η εκπομπή μα εδώ τέλειωσε, θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Ωστότε, γεια σας. Γεωργικό Εκπομπή ΓεωLeach ΕΠΕ Εξειδικευμένα γεωργικά προϊόντα και εφαρμογή νέων τεχνολογιών. Για κτηνοτρόφους που σέβονται την πρώτη ύλη, τη διαδικασία παραγωγής και το τελικό προϊόν. Για εμπόρους και ιδιώτες που δίνουν σημασία στην όλη παραγωγική διαδικασία. Για ποιοτική τροφή που χαρίζει ακόμη πιο ποιοτική ζωή. Αγροζωή, πρότυπη βιομηχανία ζωοτροφών. Ποιοτικέ τροφέ, πλήρω προσαρμοσμένε στι ανάγκε του κάθε ζώου για τη μεγιστοποίηση τη απόδοσή του. Λοιπάσματα και αγροκτηνοτροφικά είδη. Προϊόντα από καταρτισμένου επιστήμονε με εγγύηση Ποιότητα, χημικέ αναλύσει και διαπίστευση από Ερευνητικό Κέντρο. Αγροζωή. Δωρεάν παράδοση σε όλη τη Λέσβο. Όλα όσα ψάχνετε, τα βρήκατε στον Κοτσόβολο Μητηλίνη. Με χιλιάδε προϊόντα κορυφαία τεχνολογία και οικιακέ συσκευέ σε μοναδικέ τιμέ. Σε περιμένουμε για την απόλυτη εμπειρία αγορών σε έναν ακόμα μεγαλύτερο, υπερσύγχρονο χώρο με service corner για άμεση επισκευή του smartphone, λάπτοπ ή tablet σου σε μία ώρα με την υπηρεσία Fix Go. Θα μα βρει σε Ελευθερίου Βενεζέλου 6 και στο 22510-54940. Κοτσόβολο.